Φίλοι μου, καλή σας ημέρα. Σήμερα θα σας κάνω σουπιές στιφάδο, κρασάτες με κρεμμύδια και θα δούμε και τα υπόλοιπα υλικά μας. Εδώ έχουμε παπρικά, βάλουμε αλάτι, πιπέρι, μία κουταλιά πελτέ, ντομάτα, εδώ, δύο δάφνες και πέντε μπαχαράκια, εδώ, σκορδάκι ψιλοκομμένο, κρεμμυδάκια φρέσκα, ένα κρασοπότηρο κρασί κόκκινο, μπορείτε να βάλετε και λευκό αν θέλετε, το λάδι μας, τις σουπιές και τα κρεμμύδια. Σε πρώτη φάση θα ξεκινήσω με τα κρεμμύδια. Βάλουμε λαδάκι. Φτάνει. Θα περιμένουμε λίγο να κάψει και θα βάλουμε μέσα τα κρεμμύδια μας και το φρέσκο κρεμμυδάκι και το ξερό και τα σκορδάκια. Σε πρώτη φάση θα ρίξω τα κρεμμυδάκια τα φρέσκα. Θα αφήσω λίγο να γεμίσουμε λίγο αυτολί. Βάζουμε και τα κρεμμύδια μας. Θα τα αφήσουμε και αυτά να γυαλίσουν καλά. Σκορδάκι. Τώρα στο σκόρδο όσο θέλετε. Θα ρίξουμε τρία φιλαράκια δάφνη. Και πέντε μπαχαράκια. Φτάνουμε. Θέλω να γυαλίσουν ωραία τα κρεμμυδάκια. Τα κρεμμύδια μας ήταν ένα κιλό, τα οποία τα κόψαμε στη μέση. Δεν ήταν, ας πούμε, κρεμμύδια στιφάδο. Ήταν τα κρεμμύδια που αγοράζουμε τα ξερά. Και η σουπιά ήταν ένα 400. Μία σουπιά ήταν μεγάλη. Ρίξαμε και τη σουπιά μας. Θα περιμένουμε να βγάλει τα υγρά της.
βάλουμε αλατάκι. Βάλουμε πιπεράκι μαύρο. Και θα βάλουμε και πάπρικα γλυκιά. Κατώνουμε καλά. Θα ρίξουμε το κρασάκι μας. Θα περιμένουμε να φύγει λίγο το αλκοόλ να εξατμιστεί. Συγγνώμη, αλλά άρχισε να μας κοβολάει. Σου πιάει ένα άλλο πράγμα τελικά. Μη κουταλιά καλή καλή περιπέ. Θα την πατάμε στο κέντρο, είπαμε, να διαλυθεί για να βγάλει τα αρώματα της. Ο πελτές. Και θα ρίξουμε και την ντοματούλα. Πάει από. Από υλικά δεν έχουμε να βάλουμε κάτι άλλο, τα βάλαμε. Θα συμπληρώσουμε νεράκι. Θα χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά, όχι πάρα πολύ, στο 7, ας πούμε. Θα το δείτε άλλωστε στην κουζίνα σας. Δεν μπορώ να σας υπολογίσω η κουζίνα σας πως καίει. Αλλά δεν θέλουμε δυνατή φωτιά, θέλουμε μέτρια. Μου σκοβόλησε ο τόπος. Δεν βάζω νεράκι ακόμα, γιατί είναι η ντομάτα. Έχουν βγάλει σουπιές, έχουν βγάλει τα κρεμμύδια. Έχει ζουμί μπόλικο. Θα τα αφήσω έτσι να βράσουνε και άμα δω στην πορεία ότι θέλουν ζουμάκι λίγο νεράκι, θα προσθέσουμε λίγο νεράκι ζεστό. Θα προσθέσουμε και ένα ξυλάκι κανέλα. Αλλά επειδή πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε λίγο νεράκι, έχω βάλει νερό βραστό από το βραστήρα, αρκετούτσικο, γιατί ακόμα οι σουκές είναι σκληρές, και θα τα αφήσουμε να βράσει. Το φαγάκι μας είναι έτοιμο. Από μυρωδιές, δεν σας λέω, η σαλτσούλα του έχει μελώσει. Για να σερβίρουμε κιόλα, να το δούμε. Σουπιές με κρεμμυδάκια και κρασάκι στη φάδο. Ωραίο φαγητό, νόστιμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Τώρα, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε και το καμπανάκι, αν υπάρχει, για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα βίντεο που θα ανεβάζω. Τα σχόλιά σας να ακούω και μια κοινοποίηση να μας μάθουν και οι φίλοι σας. Ευχαριστώ.